Είμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία βαριά καθήκοντα, ενδιαφέροντα καθήκοντα και σε αυτή τη φάση μας βαραίνει η ευθύνη και η προσδοκία των πολιτών της Θεσσαλονίκης για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Έχουμε επίγνωση και των προβλημάτων αλλά και των προσδοκιών και είμαστε εδώ με εντολή και της πολιτικής ηγεσίας και του αρμόδιου υπουργού αλλά και συνολικά της κυβέρνησης που έχει πέσει πάνω στις νέες διοικήσεις. Είμαστε εδώ για να φέρουμε αυτό το δύσκολο αλλά ενδιαφέρον, όπως είπα και πριν, έργο σε πέρας. Νομίζω ότι με τη βοήθεια και του προσωπικού του ΟΣΕΦ πλέον, του νέου φορέα, της νέας ανάμειξης εταιρείας, αλλά και με τη βοήθεια των πολιτών της Θεσσαλονίκης, η προσπάθειά μας αυτή άμεσα θα έχει πολύ αυτά αποτελέσματα προς τη θετική κατεύθυνση. Όταν λέμε άμεσα, Πρόεδρε, τι όταν λέμε άμεσα, πότε δηλαδή οι Θεσσαλονίκοι θα δουν να βελτιώνεται η ζωή τους στην χρησιμοποίηση των... Στα προθεσία μας και οι προσδοκίες μας είναι αυτό να συμβεί άμεσα. Δηλαδή τις επόμενες μέρες με κέρδες παρεμβάσεις που αφορούν τα γνωστά προβλήματα των εισιτηρίων, των ανέργων, της μετακίνησης. Θέλουμε αυτά να τα επιλύσουμε από το πρώτο διάστημα. Σε συνεργασία βέβαια και με την διοίκηση του νέου ΟΑΣ. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει, ότι τις επόμενες ημέρες οι Θεσσαλονίκοι θα παίρνουν ρέστα από τα μηχανήματα εντός των λεωφορείων? Θα μου επιτρέψετε αυτό να είναι ακριβώς τεχνικό ζήτημα. Είναι πάντα στις προτεραιότητες μας και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και από τα αιτήματα, τα κομβικά του κινήματος που μας αφορά πάρα πολύ. Θα σκύψουμε πάνω σε αυτό εδώ, θα δούμε την καλύτερη τεχνική λύση. Πάντως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η παραδοξότητα, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον άλλο χαρακτηρισμό. Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι, να μην λέμε πολλά λόγια, γιατί χορτάσαμε πολλά λόγια από τα Θεσσαλονίκη στο δημοκρατικό κοινό, και να στρωθούμε στη δουλειά, να σηκώσουμε τα μανίκια. Αυτό είμαστε εντεταλμένοι να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα η διαφορά θα φέρνει τη διαγενού που θα έλεγε. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους εδώ στο ΣΑΣ, που είναι 10 άτομα και είναι εδώ και 5 μήνες απλήρωτοι. Γνωρίζουμε το πρόβλημα με τους εργαζόμενους. Τα λεφτά υφίστανται, υπάρχουν οι πιστώσεις. Είναι διαδικαστικό το θέμα και με την ανάληψη, με την δημοσίευση του ΦΕΚ και εφόσον θα έχουμε το δικαίωμα της υπογραφής από τη νέα διοίκηση, θα λυθεί την πρώτη μέρα της συνεδρίασης. Γιατί πόσο μιλάμε και πότε εκτιμάτε να υπογραφεί το ΦΕΚ? Άμεσα, τις επόμενες καθημερινές, τις επόμενες εργάσιμες μέρες. Το δηλαδή, ΦΕΚ. Και θα γίνει και η συνεδρίαση με το δικαίωμα, την απόκτηση δικαίωμα της υπογραφής άμεσα για να λυθεί το θέμα της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Χωρίς να θέλω να σας πιέσω, αναγνωρίζοντας ότι είναι και τα πρώτα σας λεπτά, μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το ποσό που οφείλεται στους εργαζομένους, μήπως το γνωρίζετε, υπάρχει, που είναι διαθέσιμο? Είναι διαθέσιμο. Αυτό που αξίζει να υποθεί και να πούμε είναι ότι είναι διαθέσιμο, είναι προς διάθεση στο προσωπικό που οφείλεται. Δεν θέλετε να μου πείτε το ποσό? Δεν έχει. Είναι διαθέσιμο ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν γίνει απλήρωτοι να πληρωθούν με το που λυθεί το διαδικαστικό ζήτημα των υπογράφων. Άμεσα δηλαδή. Απολύτως. Εντός των επόμενων ημερών. Ακριβώς. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τις καινούργιες παρεμβάσεις? Δεν έχουμε περιθώρια. Εμείς δεν έχουμε τη χάρη του χρόνου. Αυτό το δικαίωμα το έχουμε απολέσει. Άρα το χρονοδιάγραμμά μας είναι από τις εντός και του Αυγούστου ακόμα να γίνουν οι πρώτες παρεμβάσεις που θα κάνουν αισθητή τη διαφορά σε σχέση με αυτά που έχουμε βάλει ως αρχικές μας προτεραιότητες και όπως έχουν τεθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Μπορεί, για παράδειγμα, το ηλεκτρονικό εισιτήριο να έχει εφαρμοστεί εντός του Αυγούστου? Αυτό θα μου επιτρέψετε λίγο να το κρατήσουμε για να το δούμε λίγο μόλις αναλάβαμε. Αντιλαμβάνεστε εσείς ότι είναι κάποια τεχνικά ζητήματα και όπως είπα και πριν, δεν θέλουμε να φανούμε υπερφύαλοι. Θέλουμε να είμαστε σωστοί και απολύτως συνεπείς προς το επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει υποφέρει από την ασυνέπεια των προηγούμενων διοικήσεων. Δεν θέλουμε να πάμε στην περιοχή με αυτή. Θέλουμε να κάνουμε το διαφορετικό.